Με τηλεκπαίδευση ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά το γυμνάσιο Περάματος στο Μηλοπόταμο, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, με τους εκπαιδευτικούς να μιλούν για υποβάθμιση της μορφωτικής διαδικασίας, γεννώντας ένα ακόμη πρόβλημα. Το γυμνάσιο του Περάματος ξεκινάει με WebEx, είναι σαν να μην ξεκινάει πρακτικά, κακά τα ψέματα. Τώρα τι μάθημα να γίνει πίσω από μία οθόνη. Αυτά είναι τα επίχειρα όταν έχεις μία κεντρική πολιτική, η οποία δεν δίνει χρήματα για τις δημόσιες δομές και την παιδεία. Και φτάνουμε σε μια κατάσταση που κάθε λύση συνιστά ένα καινούριο πρόβλημα. Πέρα από τις γνώσεις που θα χάσουν τα παιδιά, θα αργήσουν πολύ να προσαρμοστούν στο σχολείο όταν επιστρέψουν, έχοντας μάθει ένα μήνα να είναι απλά σε έναν υπολογιστή, αν είναι και αν προσέχουν. Ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό, γιατί τα παιδιά θα είναι στο σπίτι. Τα δύο κτίρια του γυμνασίου αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα στατικότητας, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες που ξεκίνησαν μέσα Ιουνίου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να ζητά την κατανόηση όλων. Δεν ήταν πρόθεση κανενός, ούτε εμάς, ούτε της τεχνικής υπηρεσίας, ούτε του εργολάβου, να καθυστερήσουμε στο βαθμό που έχουμε καθυστερήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι μια κατάσταση ειδικών συνθήκων. Μια κατάσταση την οποία κανείς δεν την ήθελε και κανείς δεν μπορούσε να την προβλέψει. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή που προφανώς αφορά την παιδεία των παιδιών της ευρύτερης περιοχής, ζητούμε την κατανόηση όλων και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και εμείς και οι εργολάβοι, οι οποίοι βλέπετε κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται σήμερα, για την ολοκλήρωση μέσα στα χρονικά πλαίσια. Αλλά είναι, όπως ξαναλέω, μια κατάσταση ειδικών συνθήκων στην οποία πρέπει όλοι μαζί, και οι εκπαιδευτικοί, και οι γονείς, και οι μαθητές που έχουν τον πρώτο ρόλο, να συστρατευτούμε. Πίσω μας βρίσκεται το ένα κτίριο του γυμνασίου Περάματος, το οποίο έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις και σύμφωνα με τον εργολάβο θα έχουν ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Προβλέπεται διχοτόμηση αιθουσών, επιστράτευση της βιβλιοθήκης του Λυκείου, με τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για συνθήκες συνωστισμού, προτείνοντας τη λύση των κοντέινερς, και το Δήμο να επικαλείται ως μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Το δεύτερο κτίριο, ωστόσο, θα παραμείνει κλειστό, με τις εργασίες να αρχίζουν το επόμενο καλοκαίρι. Ούτε η τηλεκπαίδευση είναι λύση. Ούτε το να χωριστούν οι αίθουσες με γυψοσανίδα στα δύο είναι λύση, ούτε η πιθανή απογευματινή βάρδια είναι λύση. Εδώ που φτάσαμε, οτιδήποτε και να γινόταν, θα ήταν πρόβλημα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, τον οποίο στηρίζει η ΕΛΜΕ και έχει εμπιστοσύνη στη κρίση του, πρότεινε να εξεταστεί η αγορά containers, να μπουν στην αυλή, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα του σχολείου. Βέβαια δεν είμαστε υπέρ των containers και αυτό ένα πρόβλημα είναι, αλλά ίσως θα μπορούσε να ήταν αυτό μια καλύτερη λύση. Προτείναμε αυτή τη λύση, νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι, να προχωρήσουμε σε αυτήν τη λύση ανάγκης. Διάφορα γράφονται ότι οι μαθητές τη βάζονται, κάνουν, ράνουν. Αυτά τα πράγματα θα νομίζει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει ότι οι μαθητές θα είναι στιβαγμένοι σε λαμπάρι κάποιου πλοίου. Δεν θα είναι έτσι και εμείς δεν το θέμε. Παιδιά έχουμε κι εμείς. Και ο Δήμαρχος ο ίδιος έχει παιδιά τα οποία φτύνουν στο σχολείο. Όλοι μας θέλουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά εδώ πέρα. Και πουδενή σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσουμε συνθήκες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα είτε ασθενειών είτε επικινδυνότητες είτε οτιδήποτε. Την ίδια στιγμή, το Σωματείο ζητά να ερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κρινόταν ασφαλές το εν λόγω κτίριο, τονίζοντας πως κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Εμείς δεν ρίχνουμε ευθύνες στον έναν ή τον άλλον φορέα, αλλά σίγουρα εδώ κάτι δεν έχει γίνει καλά και θα πρέπει να υπάρξει έρευνα από τους αρμόδιους φορείς, πιθανόν και από άλλες αρχές, για να βρούμε ποιος τελικά, μηχανικός ή οποιαδήποτε αρχή, έδινε τις διαβεβαιώσεις ότι το σχολείο δεν έχει σοβαρό πρόβλημα και θα αρκούσαν μερικές παρεμβάσεις. Αλίμονο εάν διαπιστώνουμε ότι οι παρεμβάσεις δεν αρκούν, τη στιγμή που πάνε να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, όταν πια είναι πάρα πολύ αργά.